Πάμε γρήγορα στον κύριο Σαρεγιάννη, τον καθηγητή μας, και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε καθηγητά, πού πάμε με βάση τώρα όμικρον, υποδέστερη άλλη εξέλιξη της όμικρον, με δέλτα, με λίγο γρήπη. Μάχη χθες το βράδυ, μάχη στα νοσοκομεία στην κυριολεξία. Είναι η πληροφόρηση που είχαμε από την κυρία Παγώνη. Πού είμαστε και πού πάμε σε ό,τι αφορά πλέον τις νέες εξελίξεις? Έχουμε και πολλούς νεκρούς. Ελάτε. Κοιτάξτε, έχουμε πραγματικά, είναι όπως τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια φάση επιβράδυνσης της πτώσης του κύματος της όμικρον, ναι, η οποία οφείλεται και στο καιρό, ο οποίος βοηθάει στη μεταδοτικότητα του ιού, αλλά και κυρίως στη μείωση του ρυθμού εμβολιασμού με τρίτη δόση. Αυτό είναι το κυρίαρχο συστατικό της κατάστασης και θα πρέπει πραγματικά να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε με πολλές υπογραμμίσεις. Αν θέλουμε να δούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση της όμικρον, θα πρέπει πραγματικά να ανεβεί ξανά ο ρυθμός εμβολιασμού με τρίτη δόση, όπως ήταν στην αρχή του χρόνου. Αυτό οδήγησε στην πτώση και αυτό είναι αυτό που θα συνεχίσει την πτώση. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση επιβράδυνσης αυτής της πορείας, πανελλαδικά και σε συγκεκριμένες περιοχές, μάλιστα και αναστροφής. Υπάρχουν περιοχές τις χώρες όπου υπάρχει αναστροφή προς αυξητική πορεία, στην Κρήτη, στην Θράκη και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Θράκης. Φυσικά στη Μύκονο και τη Σαντορίνη που συνεχίζει να είναι σε αυξητική πορεία για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η τάση αρχίζει να φέρεται παντού στη χώρα και γι' αυτό ξαναλέω είναι μια έκκληση, αν θέλετε, από την εκπομπή σας να συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση και βεβαίως στα παιδιά. Αλλά κυρίως με την τρίτη δόση για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τις δύο, είναι κοντά στο να έχουν σημαντικό επίπεδο άμυνας απέναντι στην όμικρον, αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Σαρεγιάννη, και για τη σημερινή σας παρέμβαση. Και κάθε φορά τα δικά σας στοιχεία μας βοηθάνε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.